Το θέμα έχει δύο όψεις. Η μία όψη έχει να κάνει καθεαυτό με τη δημιουργία καταρρυπτικών πάρκων, δηλαδή με το νομικό πλαίσιο, τους κανόνες οι οποίοι διέπουν τη δημιουργία ενός καταρρυπτικού πάρκου, τι απαιτείται, πώς γίνεται και πώς υλοποιείται. Και η δεύτερη όψη έχει να κάνει με το ποια από αυτά τα καταρρυπτικά πάρκα μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμα, έτσι ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης, το νέο ΕΣΠΑ, και να επιδοτηθούν ανάλογα για τις δράσεις αυτές. Ποιο είναι το πιο δύσκολο? Και τα δύο, θα έλεγα, γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Έχει βγει ο νόμος, ο οποίος πραγματικά είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για το τι είναι καταρρυπτικό πάρκο και πώς υλοποιείται. Αυτός ο νόμος, ο οποίος κατά τα άλλα είναι στη θετική κατεύθυνση, έχει δύο μεγάλα κενά. Το ένα μεγάλο κενό έχει να κάνει με τις ενάλλες αρχαιότητες, το οποίο ουσιαστικά σε μια ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων, από όπου υπάρχει μια κηρυγμένη ενάλλη αρχαιότητα, αποκλεί τη δημιουργία καταρρυπτικού πάρκου. Οπότε ένα μεγάλο μέρος εκ του γραμμής, όπως σωστά αναφέρεται προηγουμένως, αποκλείεται. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμα και στις θεωρητικά ελεύθερες περιοχές, η αρχαιολογία μπορεί, αφού έχει κατατεθεί ο φάκελος, η πρόταση, και αφού έχει κάνει μελέτες ο επιχειρηματίας και αφού έχει μπει σε έξοδο, να το πούμε απλά, μπορεί εκ των υστέρων, εάν ανακαλυφθεί κάτι, να τον μπλοκάρει. Αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που από μόνοι μας, ως ανθρώπινες μονάδες, δημιουργήσαμε όλα αυτά τα προσκόμματα, τις δυσκολίες, τη γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαμιαδάκη, πώς την ευχή δεν προνοήσαμε από την αρχή, εν πάση περιπτώσει, να βγούμε από αυτά τα διέξοδα? Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά έχει κενά. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο παρατηρείται είναι ότι δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος τιμοκατάλογος, να χρησιμοποιήσω τον όρο, για το κόστος εκμίσθωσης του θαλασσίου πάρκου από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, αλλά προβλέπεται ότι μια επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παράμετρους, θα αποφασίζει σχετικά με το πόσο θα κοστίζει. Άρα, πώς είναι δυνατό πρακτικά ένας επιχειρηματίας επενδυτής να κάνει ένα business plan, ένα σχέδιο βιωσιμότητας, αν δεν ξέρει πόσο του κοστίζει η μίσθωση? Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά προσχώματα. Από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε αυτά με πιέσεις στα αρμόδια Υπουργεία να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Ευτυχώς έχουμε στο πλευρό μας και την ρεαλιστική προσέγγιση των τοπικών προϊσταμένων εδώ της Υπηρεσίας Ενάλλων Αρχαιοτήτων, και πιστεύουμε ότι αυτά, με την πίεση από πλευράς περιφέρειας και των τοπικών φορέων, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, με ορίζοντα λειτουργίας μιας τέτοιας επένδυσης, στο πότε, κύριε Βαμιαδάκη? Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθούν, κάποιες μελέτες. Άρα πάμε για την επόμενη τουριστική περίοδο. Ακριβώς. Με συγχωρείτε, σίγουρα, που μπαίνω σφήνα στα λόγια σας μέσα, έτσι. Κανένα πρόβλημα, και βοηθάτε τη ροή της συζήτησης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τους χρόνους, όπως ξέρω και εμείς. Άρα λοιπόν συζητάμε γι' αυτό. Πέραν αυτού, άρα λοιπόν, έστω ότι προχωράνε κάποιες επενδύσεις με ή χωρίς αυτές τις αγγυλώσεις, και μπορούμε και έχουμε κάποια καταρρυπτικά πάρκα. Από εκεί και πέρα μπαίνει λοιπόν το ερώτημα, ποια από αυτά τα καταρρυπτικά πάρκα μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμα. Και όταν λέμε καινοτόμα, πρέπει να υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως τεχνητή ύφαλη ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε π.χ. ένα καταρρυπτικό πάρκο το οποίο έχει φυσικό κάλος, άρα πάει κάποιος επενδυτής να μισθώνει από την κτηματική υπηρεσία π.χ. 20 στρέμματα μέσα στη θάλασσα, δεν κάνει καμία παρέμβαση, απλά το οριοθετεί, το συντηρεί, το φυλάσσει, δημιουργεί κάποιες υποδομές στην παραλία. Αυτό λοιπόν είναι ένα καταρρυπτικό πάρκο το οποίο θα λειτουργεί νόμιμα εφόσον πάρει τις άδειες. Δεν είναι καινοτόμο. Εάν κάποιος επενδυτής κάνει την ίδια δουλειά, αλλά βάσει κάποιες μελέτες από κάποια ουσιαστικά επιστημονικά ιδρύματα, π.χ. ποντίσει τεχνητούς ύφαλους ή κάνει κάτι άλλο, ή ποντίσει κάποιο ναυάγιο ή κάνει την οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση η οποία θα θεωρηθεί καινοτόμα, τότε αυτή η επένδυση που θα κάνει επιδοτείται. Έχει καταρτιστεί και κάποιος χάρτης ενδεχόμενα, για να ξέρετε πού μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει, για να μην τρέχουν όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει, οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, και να ζητάνε ο καθένας από τη δική του την πλευρά λαγούς με πετραχίλια? Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Προς το παρόν έχουμε στα χέρια μας ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει τις δεσμευμένες περιοχές από τις ενάλλες αρχαιότητες. Αυτή τη στιγμή όμως, προκειμένου να προχωρήσει η όλη διαδικασία, η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καταρτήσει μια μελέτη η οποία θα αφορά γενικότερα την ανάπτυξη του καταρρυπτικού τουρισμού. Δηλαδή, ξεκινάει άμεσα μια μελέτη η οποία θα γραμματοδοτηθεί από την Περιφέρεια, η οποία αυτή ως αποτέλεσμα θα έχει πρώτα απ' όλα ένα πλήρη χάρτη που να
δείχνει ποιες περιοχές δεν είναι διαθέσιμες, γιατί πέρα από τις ανάλυσεις αρχαιότητες υπάρχουν π.χ. στρατιωτικές περιοχές, περιοχές που δεσμεύονται λόγω ναυσιπλοείας και το καθεξής. Άρα από τα πόλη να είναι ένας ξεκάθαρος χάρτης. Δεύτερον, σε συνεργασία με το ΛΚΕΘΕ να δούμε ποιες περιοχές ενδείκνυνται για κλιματολογικές συνθήκες λόγω ανέμων και τα λοιπά, κυματισμού, είναι πιο φιλικές προς αυτή την επένδυση ή όχι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τις δυνατότητες πραγματικά τουριστικής αξιοποίησης όλου αυτού του project. Και επίσης να δούμε και με επιστημονικά καταρτισμένη προσέγγιση τις αγκυλώσεις που έχει όλη αυτή η διαδικασία διοδότησης. Και μετά, έχοντας ως μπούσουλα αυτή τη μελέτη, την προωθούμε στους Δήμους. Οπότε ο κάθε Δήμος πλέον θα έχει μια συγκεκριμένη επιστημονική πρόταση για το τι συνίσταται και το τι δεν συνίσταται. Και από εκεί πέρα μπορεί να κάνει τις επιλογές του και τη δική του προσέγγιση. Το ίδιο θα πάει και στους ιδιώτες επενδυτές. Και επίσης θα υπάρχει και μια επιστημονική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουν να ασκηθούν οι πιέσεις στα όποια εμπλεκόμενα υπουργεία, αλλά έχοντας μια μελέτη η οποία να αποδεικνύει για ποιο λόγο πρέπει να γίνουν οι όποιες βελτιώσεις. Και από εκεί πέρα αυτό να χρησιμοποιηθεί και από την περιφέρεια Κρήτης στο κομμάτι της αξιοποίησης και προβολής του συγκεκριμένου θεματικού τουρισμού για να μπορέσει να ενταχθεί στην ευρύτερη στρατηγική τουριστικής προβολής. Επιστημονική τεχνογνωσία, επιστημονικότητα από τη μία, τεχνογνωσία από την άλλη. Παράλληλα αυτά τα δύο θα πρέπει στους επόμενους μήνες να συμβαδίσουν έτσι ώστε να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα για να το δούμε κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως, παρακολουθώντας σε διεθνές επίπεδο τι γίνεται με τέτοιου είδους, εν πάση περιπτώσει, παρεμβάσεις, επεμβάσεις, επενδυτικά σχέδια, βλέπουμε και ποια είναι τα ωφέλη, έτσι. Ακριβώς, σίγουρα. Γιατί αυτό το οποίο τονίζω εγώ συνεχώς σε όλους και σε ιδιώτες και σε Δήμους είναι ότι η λέξη κλειδί στην όλη διαδικασία είναι βιωσιμότητα. Δηλαδή ότι δεν σημαίνει ότι αν ξεπεραστούν όλες οι αγκυλώσεις, οι νομικές ή θεσμικές και αν τέλος πάντων βρούμε ένα ωραίο τόπο που είναι απάνεμος, ότι σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε 100 καταδυτικά πάρκα στην Κρήτη. Το καταδυτικό πάρκο είναι μια επένδυση όπως όλες οι άλλες. Απαιτεί κάποια κεφάλαια για να δημιουργηθεί και θα πρέπει αυτά τα κεφάλαια να αποσβεστούν σε ένα χ χρόνο για να γίνει βιώσιμο. Άρα το πρώτο και βασικότερο ερώτημα που θα πρέπει να θέσει ο κάθε επενδυτής, είτε ιδιώτης είτε δημόσιος φορέας, είναι το αν είναι βιώσιμο, αν μπορεί να υποστηριχτεί και το τι αποτελέσματα θα φέρει. Και αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή, η πηξία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι.